κατά μέτωπον επίθεση του Γιώργου Παμπορίδη κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου. Παρακολουθώ τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και το επιτελείο του να υποπίπτει από ολίσθημα σε ολίσθημα. Πρίγκιπα του σκότους και της λάσπης χαρακτήρισε τον Νικόλα Παπαδόπουλο Υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση από το δίκο των πρακτικών της συνάντησης που είχε τον Ιούλιο του 2016 με την ΟΕΒ. Με τον Γιώργο Παμπορίδη να ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα πρακτικά καταγράφηκαν τρεις μέρες πριν τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό, όπου αποφασίστηκε το μονοασφαλιστικό σύστημα. Τα περί ανακόλουθου υπουργού του τα επιστρέφω. Ανακόλουθος είναι αυτός και είναι ντροπή που δεν είχε το σθένος να αναλάβει την ευθύνη του λάθους του που έκανε προχθές και προσπαθεί με περαιτέρω ψεύδι, μετατρεπόμενος σε έναν πρίγκιπαν του σκότους και του ψεύδους και της λάσπης, να εμφανιστεί ως δικαιωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ προσωπικά, να υποκύψω στις όποιες απειλές είτε του Υπουργού Υγείας είτε της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Τα πρακτικά που δημοσιοποίησε το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλο αναφέρουν. Ο κύριος Υπουργός τοποθετήθηκε υπέρ της έναρξης λειτουργίας του ΓΕΣΥ ως μονοασφαλιστικού, επειδή πιστεύει ότι το αντίθετο θα προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ και ότι μετά από πάροδο τριών ετών θα μπορεί να μετεξελιχθεί σε πολυασφαλιστικό. Αυτά επιβεβαιώνονται από το ηχητικό υλικό, το οποίο δεν είναι δικό μου, όπως παρεξήγησε ο Υπουργός Υγείας, ούτε και της ΟΕΒ, είναι από παρευρισκόμενους που ήταν εκεί στη συνεδρία και άκουσαν τον Υπουργό Υγείας να υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Με τα λύπης μου βλέπω σήμερα αντί να σιωπήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη, να επιχειρούν να κάνουν εκ του μη όντως ένα θέμα. Δεν άφησε ασχολίαστη ούτε την δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Δίκο Άθου Αντωνιάδη, που ανέφερε ότι ο Υπουργός Υγείας θα κάνει την πάπια και θα φύγει. Δεν σχολιάζω κύμβαλα αλλά αλλάζοντα, ειδικά όταν είναι μισθοφόροι της λάσπης. Άμεση ήταν η απάντηση του επιτελείου Νικόλα μετά και τις σχετικές δηλώσεις Παμπορίδη. Ο Γιώργος Παμπορίδης, αντιλαμβανόμενος ότι διαψεύδεται από την αλήθεια, τις αποδείξεις και τα πρακτικά, διολυσθένει για μία ακόμη φορά στο κατήφορο των Ήβριων. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε μαζί του περισσότερο. Δεν έμειναν εκτός της αντιπαράθεσης ούτε τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Η ιστορία αυτή μου θυμίζει μια παρέα που κάθεται και βλέπει αστυνομικές ταινίες με κοριούς, ηχογραφήσεις, κατασκόπους. Είναι πράγματα αυτά. Πέρασε αυτή η διαδικασία από συμπληγάδες. Τώρα, τι αποκαλύπτουν οι ηχογραφήσεις ή τι δεν αποκαλύπτουν, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Αυτό είναι ιστορία και είναι δεδομένα. Διαπιστώνουμε ότι κάποιοι επαναφέρουν με έντεχνων τρόπων το ζήτημα του πολυασφαλιστικού. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας κληθείς να απαντήσει αν προηγούμενες αναφορές του ότι κάποιοι έψαχναν ιούδες για την αναχέτηση του ΓΕΣΥ αφορούσαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος Παμπορίδης υπογράμμισε ότι δεν αναφέρθηκε ποτέ στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Την ίδια ώρα επισήμανε ότι τώρα θα είναι κατανοητό από πού προέρχονταν όλες αυτές οι πιέσεις, αφήνοντας αιχμές για άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά του. Ο συνάδελφος Γιώργος Κασκάνης είναι τώρα μαζί μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ξέφυγε η κατάσταση σήμερα τουλάχιστον. Μάλλον τα τελευταία 24 ώρα κορυφώθηκε σήμερα και η κόντρα. Η αλήθεια είναι ότι συζητούμε ένα θέμα το οποίο έχει λήξει εδώ και καιρό. Είναι αλήθεια ότι μέσα στην κυβέρνηση υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ως προς το μονοασφαλιστικό, πολυασφαλιστικό. Και αν κάτι πιστώνεται στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Παμπορίδη, είναι ότι υπερεύει ενστάσεις των συναδέλφων του στο Υπουργικό Συμβούλιο και προώθησε τελικά το μονοασφαλιστικό. Στην όλη συζήτηση που προηγήθηκε πριν από μήνες, επί κρίσης δέχθηκε και ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Και ανατρέξαμε κάπως στα στοιχεία της συζήτησης αυτής. Και τι λένε τα στοιχεία αυτά. Στις 17 Μαρτίου του 2017, η ΠΕΟ κατηγορούσε τον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι με τις προτάσεις που είχε τότε καταθέσει, αναφέρει συγκεκριμένα σε χειρότερη μορφή την πρόταση που έκανε το Γενάρη του 2016 ο Υπουργός για μήνυ ηγεσή και παράλληλα με την εισήγησή του για παροχή κινήτρων για ασφάλιση υγείας μέσω ασφαλιστικών εταιριών, ουσιαστικά υποβοηθά την θέση των ασφαλιστικών εταιριών για πολυασφαλιστικό. Αυτές ήταν οι κατηγορίες που διατύπωνε η ΠΕΟ εναντίον του Νικόλα Παπαδόπουλου. Και όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, έχει ψηφιστεί το ΓΕΣΥ. Και μιλάμε για μονοασφαλιστικό. Τον Ιούνιο του 16 Ιουνίου έχει κλείσει αυτό το θέμα. Έχει ψηφιστεί ομόφωνα από τη Βουλή, είναι πλέον νόμος του κράτους. Και μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη όλων ότι σε 5 χρόνια, εφόσον προκύψουν και αν προκύψουν προβλήματα περί της ασφάλισης, θα επανεξεταστεί το σύνολο
της Άρα κατάστασης. Κάτι παρόμοιο που έλεγε τότε ο κύριος Παμπορίδης, ότι μια επαναξιολόγηση απλά τριετία έλεγε τότε. Ναι, πρόσεξε ότι στην αναφορά γίνεται μπορεί να εξελιχθεί. Ούτε η απόφαση της Βουλής το αποκλεί αυτό το ενδεχόμενο. Εάν υπάρχουν προβλήματα, θα επανεξεταστούν σε 5 χρόνια και αναλόγως θα αποφασιστεί τι θα γίνει παρακάτω. Άρα μοιάζει να γίνει μια σύγκρουση χωρίς λόγο τελικά. Διανύουμε μια προεκλογική περίοδο και ο καθένας προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, το είπαμε πολλές φορές, κυρίως αρνητικές εναντί των αντιπάλων. Έχω την εντύπωση ότι αυτό επιχειρήθηκε λίγο από το επιτελείο του κ. Παπαδόπουλου, το οποίο μέσα από το αν ήταν ηχογραφημένα ή πρακτικά γραπτά, αν ήταν τις ΟΕΦ ή τις ασφαλιστικές, θα πρέπει να κρίνει το ίδιο το επιτελείο στο τέλος της ημέρας, αν αυτό τον βοήθησε ή δεν τον βοήθησε στην προεκλογική του εκστρατεία. Είδαμε πάντως να επιζητούν να κλείσει το ζήτημα. Ακριβώς. Η τελική ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα δείχνει ότι θέλουν να σταματήσει εδώ η συζήτηση. Βεβαίως το λένε, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον κύριο. Κάπως έτσι. Εννοώντας τον Υπουργό Υγείας. Ναι, ναι, και το θέμα που προέκυψε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα το οποίο θα κρίνουν ήδη. Και να δούμε τις επόμενες μέρες αν θα επανέλθει. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Γιώργο. Συνεχίζω.